Σίγουρα ανησυχούμε και από τη ρητορική και από τις ενέργειες της Τουρκίας που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό που έχω αναφέρει και μπορώ να το επαναλάβω είναι ότι ενδεχόμενα στους σχεδιαστές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής η παρούσα συμπεριφορά να δίνει την εντύπωση ότι προσφέρει κάποιο ωφέλη στην Τουρκία. Αλλά σίγουρα, μακροπρόθεσμα, η εν λόγω συμπεριφορά δεν λειτουργεί, αν θέλετε, προς όφελος ούτε της Τουρκίας αλλά και των προοπτικών της περιοχής.